Καλημέρα σας, κύριε Βοζεμπέρκ. Καλημέρα, κύριε Βοζεμπέρκ. Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την Και πρόσκληση. να θα πάμε και σε αυτό το θέμα με τις διαδηλώσεις και τις πορείες. Να πάμε όμως στη συνολική εικόνα που καίει και ενδιαφέρει όλο τον κόσμο και, και όλη την Ευρώπη. Να δούμε τελικά αν κατά τη δική σας εκτίμηση η Ευρώπη έχει και η Κομισιόν έχει κάνει πολλά φάουλ και δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές δεσμεύσεις, έτσι ώστε να είναι καλυμμένη η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προμήθεια των εμβολίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Κυρία Αντωνοπούλου, εγώ και ως νομικός από την πρώτη στιγμή έθεσα το ερώτημα κατά πόσον υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες μέσα σε ρήτρες, ούτως ώστε να προβλέπουν την παραβίαση της συμβατικής υποχρέωσης της Άστρα με βάση τα χρήματα που πήρε, διότι και εσείς το τονίζετε και πρέπει να το ακούν όσοι μας ακούν, ότι έχουν δοθεί 336 εκατομμύρια για την κατασκευή και παρασκευή και προετοιμασία. Από την Ευρώπη, έτσι. Βεβαίως. Mm-hmm. Έχει κάνει λοιπόν καταρχάς καθυστέρησε να κάνει τη συμφωνία, καθυστέρησε να παραγγείλει ποσότητες που έπρεπε να είναι επαρκείς. Προφανώς πίσω από την πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Άστρα, λόγω των εργοστασίων που έχει στο Λονδίνο, έκανε τη σύμβαση με τους Βρετανούς, η οποία θα ήταν και εξαιρετικά οικονομικά επωφελής. Αλλά από την άλλη πλευρά, από χτες ακούμε ότι πιέζεται καταρχάς να δώσει τη σύμβαση στη δημοσιότητα, να δούμε τι ακριβώς αναφέρει. Θα γίνει αυτό πιθανότατα μέσα στην ημέρα. Ίσως όχι μέσα στη μέρα, αλλά θα γίνει άμεσα. Και εμείς έχουμε ολομέλεια την παράλληλη εβδομάδα. Θα είμαστε όλοι απάνω στις Βρυξέλλες. Οπότε θα γίνει διαζώσεις. Γίνεται διαζώσεις πάντοτε από τα γραφεία μας. Μάλιστα. Αλλά όταν έχουμε το λόγο, μπορούμε να μιλήσουμε στην ολομέλεια. Ενώ από εδώ διαδικτυακά δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, οι πιέσεις όμως ασκούνται. Και όπως είδατε, κύριε Οικονόμου, και ο Πρωθυπουργός το έθεσε προχτές. Είπε: εγώ δύο πράγματα θέλω. Πρώτον, να πιέσετε να τηρήσετε τις υποσχέσεις της και δεύτερον, να προωθήσετε και την έγκριση και των άλλων εταιριών. Ακριβώς. Έχουν από τις 15 Οκτωβρίου υπάρχει προαγορά με 6 εταιρείες. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το λέμε, μας επενούν έξω γι' αυτό, γιατί με την μεθόδευση και τη στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση έχουν εξασφαλιστεί οι δεύτερες δόσεις. Δεν θα μείνουν άνθρωποι εκτεθειμένοι. Όσοι έκαναν την πρώτη έχουν και τη δεύτερη. Έτσι είναι. Διότι στο εξωτερικό είδατε, η Ισπανία σταμάτησε, η Αυστρία το ίδιο. Πάντως, κυρία Βόζεμπερκ, αν όντως η Ευρώπη έχει κάνει τέτοια λάθη, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, αν έχει αφήσει επί της ουσίας ακάλυπτους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους χειρισμούς. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή και η Άστρα αναδιπλώθηκε και είπε ότι θα δώσει πολύ περισσότερα, δεν ξέρουμε ακόμη τον ακριβή αριθμό, από αυτά δηλαδή που μάθαμε χτες και προχτές, σε κάθε περίπτωση φανταστείτε να έπρεπε τα κράτη-μέλη να κάνουν διμερείς συμβάσεις με την Άστρα, θα ήμασταν στη χειρότερη θέση γιατί είμαστε μια οικονομικά ασθενής χώρα, θα είχαν προηγηθεί κάποιοι άλλοι, θα είχαν μπερδευτεί οι αριθμοί, ενώ τουλάχιστον σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε τις ποσότητες με βάση την πληθυσμιακή εικόνα από τη μια πλευρά και την ταυτόχρονη παράδοση των εμβολίων. Κύριε Βόζεμπεργκ, μας κάνετε τη χάρη να κάνετε ένα-δύο λεπτά υπομονή να πάμε σε... Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να πάμε, κυρία Βόζεμπεργκ, λίγο στα νέα δεδομένα για τις πορείες και τις διαδηλώσεις και να δούμε επί της ουσίας αν μπορεί αυτός ο νέος νόμος της κυβέρνησης να εφαρμοστεί. Γιατί χτες δεν είδαμε κανέναν να ανταποκρίνει. Όταν φώναξαν οι αστυνομικοί από τα μεγάφωνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, να λέει, να έρχεται και να λέει: ναι, εγώ είμαι ο διαδηλωτής, πάρτε και το αφημί μου για να συνεχίσουμε. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτό στην πράξη έχει κάποια ζητήματα. Ήταν και 5-6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και πρώην υπουργοί, ο πρώην υπουργός Υγείας, για παράδειγμα, αναπληρωτής τέλος πάντων ο κύριος Πολάκης και άλλα κορυφαία στελέχη. Καλά, από τον κύριο Πολάκη το περίμενα. Αλλά από κάποιους άλλους να πω, κύριε Οικονόμου, γιατί άκουσα το πρωί κάποιον ο οποίος είπε είναι δημοκρατικό δικαίωμα των φοιτητών να διαδηλώνουν. Ναι. Θα το προσυπογράψω. Αναμφίβολα είναι και καταγεγραμμένο στο Σύνταγμα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι δημοκρατικό πρώτη στο δικαίωμα να υπακούμε στους νόμους. Ποιοι, ιδιαίτερα εμείς, είμαστε εκπρόσωποι του έθνους. Οι αντιπρόσωποι του έθνους, οι βουλευτές δηλαδή, με την παρουσία τους εκεί, λένε ότι εγώ δεν αναγνωρίζω τους νόμους που τους εκπονεί, τους ψηφίζει το κοινοβούλιο με την πλειοψηφία που αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Εδώ, κυρία Βόζεμπερκ, κάνουν συγκέντρωση σήμερα υπέρ του Κουφοντίνα. Τι συζητάμε. Εμένα το λέτε, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Από το πρωί, αν μου επιτρέπετε, τσακώνομαι με αυτό το πράγμα. Διότι είναι όχι μόνο πρόκληση, αλλά του υπαριθμών ένα
εκτελεστή του πυρήνα της δημοκρατίας, τον υπερασπίζονται εκείνοι που την επικαλούνται. Μάλιστα. Να δούμε τώρα όμως, κυρία Βόζενμπερκ, το αρχικό ερώτημα, αν αυτές οι διατάξεις, αυτοί είναι Έχετε οι κανόνες, μπορούν εν τέλει να εφαρμοστούν. Θα σας πω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι πράγματι εδώ δεν εφαρμόστηκε, αλλά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Και το λέω γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν επενέβαινε η αστυνομία θα γινόταν μεγάλο κακό. Είναι, ήταν σωστό, μεγάλος ο όγκος, ήταν εκ των πραγμάτων. Άρα εκ των πραγμάτων καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορούν να μπουν κανόνες στις πορείες. Δεν αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν θα λειτουργήσει αυτός ο νόμος. Δεν αν δεν υπάρξει κάποια προετοιμασία διαφορετική. Και πολιτική συνένεση, κυρία Βόζενμπερκ. Αν η αντιπολίτευση λέει, δεν αγκαλιάζει αυτή την νομοθεσία, ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εν μέσω πανδημίας, τότε δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Όχι, και για να μην κοροϊδευόμαστε, υπάρχει τώρα περίπτωση σε διαδήλωση να πάει ένας διαδηλωτής και να έρθει στην αστυνομία και να πει: Γεια σου, είμαι εγώ, η Εύα Αντωνοπούλου που διοργάνωσε τη διαδήλωση, πάρε και το αφημί μου. Δηλαδή, νομίζω είναι εντελώς ανεφάρμοστο αυτό. Και αυτό να γινόταν πάλι δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα, διότι μιλούσαμε για έναν όγκο 5.000 ανθρώπων. Επομένως, και φανταστείτε ότι βγήκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες, τον είδα στο Action 24, ο οποίος είπε η αστυνομία έπρεπε να παρέμβει και να ελέγξει τις αποστάσεις αυτών που πήγαν στα μαγαζιά. Η αστυνομία πάντως καλούσε, από το εξ όσων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ του και τις εικόνες, καλούσε με τα ηχητικά της και έλεγε στον κόσμο, το ακούγαμε και ζωντανά. Να παρέμβει, έλεγε. Α, στην Ερμού, στα εμπορικά. Στα εμπορικά. Και στην Ερμού, νομίζω, έβγαινε η αστυνομία. Όχι, νομίζω, έβγαινε. Στην Ερμού δεν υπήρξε καμιά παρέκκληση. Οι αποστάσεις στηρίχθηκαν. Οι άνθρωποι φορούσαν τις μάσκες τους. Όχι, εντάξει. Όχι, ένα λεπτό. Το Σαββατοκύριακο, κυρία Βόζενμπερκ, υπήρξαν εικόνες συνωστισμού στην Ερμού. Είχε κόσμο. Παρενέβη, αυτό λέω, κυρία Αντωνοπούλου. Εκεί παρενέβη η αστυνομία. Όπου υπήρχαν συγκεντρώσεις, έδινε συστάσεις και απομακρύνονταν. Αλλά θέλω να σα πω την υποκρισία. Ότι εκεί έπρεπε, εκεί ήταν ανεκτή. Και πάντως δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, κυρία Βόζενμπερκ. Εκεί είναι μια νόμιμη δραστηριότητα. Νόμιμα είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Και εδώ είναι παράνομη δραστηριότητα. Δεν είναι το ίδιο. Πάντως φαίνεται ότι οι κανόνες, κυρία Βόζενμπερκ, αυτό προσπαθώ να δω και τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να προτείνετε κι εσείς οι πολιτικοί. Φαίνεται να είναι ανεφάρμοστοι. Δηλαδή βγήκε και είπε η αστυνομία πριν 2-3 μέρες ότι διαδηλώσεις εν μέσω πανδημίας για λίγες μέρες, τέλος πάντων ένας νόμος, έως 100 άτομα. Και χτες είδαμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ήταν τουλάχιστον 4-5 χιλιάδες οι άνθρωποι που διαδήλωσαν. Τίποτα δεν μπορεί να τηρηθεί. Και σήμερα θα είναι απειλητικά. Και σήμερα δεν έχει πάρει, αν θέλετε, το μάθημα η αριστερά και η αντιπολίτευση ότι αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και είναι κόλαφος. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, κυρία Αντωνοπούλου, θα σας πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός, υπηρεσιακός σχεδιασμός από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ξέρει ο κύριος Χρυσοχοίδης πώς πρέπει να το κάνει. Τώρα που είδε αυτή την εικόνα χθες, σε κάθε περίπτωση εγώ δεν θα δεχθώ και νομίζω κανείς μας ότι ψηφισμένοι δημοκρατικά νόμοι δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται επειδή αυτό το θέλει η αντιπολίτευση. Κυρία Βόζενμπερκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.